κάνετε εδώ? Έλα! Τι συμβαίνει? Μάσε με! Σήκω! Σηκωθείτε βρε! Έλα πάνω! Τι ώρα είναι! Καλά τρελάσου, Χριστιανέ μου! Καλά τώρα! Πρωί τώρα μας ξυπνάτε! Τι έγινε? Τι έγινε? Καλά τώρα πέσαμε για ύπνο, τώρα θα σκοφούμε! Είμαστε στον αέρα! Τι ξεκίνησε εκπομπή? Ναι! Καλά τι ώρα είναι! Τώρα μαζί! Είμαστε στον αέρα, ξυπνήστε! Δεν το πιστεύω αυτό! Ξυπνήστε καλημέρα! Καλά, εμείς τώρα ήρθαμε για ύπνο. Πόση ώρα κοιμόμαστε? Κοιμηθήκαμε 2 ώρες και είναι αρκετά. Αλλά μας φαίνεται ότι είναι πολύ λίγο. Φταίει η δεξίωση και φταίει η διασκέδαση και ο χορός. Είσαι πιασμένη από το χορό, ε? Ήθελες να χορέψεις χθες το βράδυ. Έκανα όλα τα χορευτικά. Τι τα άμαθα τα βηματάκια. Σε παρέσυραν τα κορίτσια και έκανες κατάκριση. Συγγνώμη, τι ώρα ήρθαμε? Τώρα. Γύρω στις 5.30. 6 παρά ήρθαμε εδώ. Ετοιμαστήκαμε και βγήκαμε. Ναι, είμαστε έτοιμοι. Για να μην αργήσουμε, ναι, ήρθαμε, ναι, εμείς στην ώρα. Ναι. Να είμαστε στην ώρα μας. Αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση να είμαστε στην ώρα μας. Δεν γίνεται. Με τίποτα. Εγώ με τις πιτζάμες τι σας λέω? Εδώ. Εγώ με το μαλλί το χτεσινό τι σας λέω? Εσύ το μαλλί ήταν φοβερό αυτό. Καλά, ναι, τις πήγαινε πάρα πολύ. Και γιατί το άφησες έτσι και δεν το ξαναγύρισες στο κοτσιδάκι? Να το ξαναγυρίσω, λες? Ναι. Όχι, το μα. Μη. Καλέ Μανώλη, θα δείξει κανένα κοντινό. Έχει τρελαθεί να δείχνει τα μακρινά. Την Έμιλη, εδώ πέρα. Εδώ το μαλλί. Πού? Εκεί. Συγγνώμη, Έμιλη. Ναι. Ποιανού ιδέα ήταν να βάλει αυτή την περούκα? Αρικό τη ταινία. Κάνει που και που κάτι τέτοιο. Είναι παιδί μου, είναι Λέων. Και έχει αδυναμίες στις σχέτες και στις αλλαγές των κομμών. Τώρα δηλαδή πρέπει να κάνουμε εκπομπή. Βέβαια, πρέπει να πούμε. Είναι και Παρασκευή, είναι και τέλος της εβδομάδας. Ναι, που δεν έχουμε κοιμηθεί καθόλου όμως. Δεν πειράζει. Θα πούμε ένα καλημέρα στις φίλες και στους φίλους που μας παρακολουθούν. Και θα κάνουμε την εκπομπή. Για να κοιμηθούμε μετά στη συνέχεια. Αυτό είναι που λένε όλα του γάμου δύσκολα. Αλλά τέλεια ήταν χτες, ε. Ήταν πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ. Και εγώ λέω γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ. Γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ, γι' αυτό δεν μπορώ να κοιμηθώ. Έχω τη βέρα και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Μου κάνει το χέρι, κάτι μου κάνει. Δεν μου πάει το. Σου πάει. Είναι ζήτημα φεγγαριού. Σε ένα μήνα θα το έχει συνηθίσει. Σε ένα μήνα θα το έχει συνηθίσει. Ναι. Ακόμη όμως δεν το συνηθίζουμε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, είσαι, τώρα... είσαι και δύσκολος άνθρωπος, δεν είσαι και εύκολη. Τι υπενήσεσαι? Σαν υδροχός είσαι λιγάκι δύσκολος άνθρωπος. Τι υπενήσεσαι, βάλτε μαξιλάρι πίσω. Λοιπόν, όχι παιδιά, αλλά το ξενυχτήσαμε πάρα πολύ. Ήταν στο πολύ ωραίο και άξιζε τον κόπο. Εκπλήξεις πολλές, τέλεια ήταν. Άξιζε τον κόπο, άξιζε τον κόπο. Θα δείξουμε ένα κομμάτι στον κόσμο, όχι όμως σήμερα. Από τη Δευτέρα. Ένα να προλάβουμε να τα φτιάξουμε όλα. Βέβαια, ναι, είναι και όμορφο. Εσείς καλά, πότε προλάβατε και αλλάξατε? Εμείς αλλάξαμε όταν ήρθαμε κατευθείαν, ναι, για να προλάβουμε να κοιμηθούμε, αλλά... Α, ναι. Εμένα την πιτζάμα ποιος μου πιάνε? Εδώ μέσα. Εσύ ίδια, λέει, ήσουν τόσο... Εγώ μ' αρέσει που νόμιζα και δεν το κατάλαβες. Έβαλα τις πιτζάμες και λέω θα πάω να κοιμηθώ για να προλάβω να είμαι στην ώρα. Θα τη βγάλεις το... βέβαια θα τη βγάλω με την πιτζάμα, θα μείνω, κάτσε να αλλάξω το μικρόφωνο. Το βάλουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, η μέρα τι λέει, εκτός από νησταγμένη σήμερα, τι άλλο είμαστε? Η μέρα έχει χαρακτηρισμό συναισθηματικές ανάγκες και ψυχολογικές διακυμάνσεις. Και έχει και μία έτσι κρυφή επιθυμία για αποδράσεις, για ταξίδια, για περιπέτειες και για αμαρτίες. Μία αμαρτία που ξενυχτήσαμε. Δύο αμαρτία. Ωραία αμαρτία, ναι, εντάξει, δεν είναι. Μια ωραία αμαρτία είναι να δραπετεύσεις από το μόνιμο περιβάλλον και να πας κάπου όμορφα. Μια άλλη αμαρτία είναι να γίνεις λίγο ασυνεπής στις υποχρεώσεις σου. Μια άλλη αμαρτία είναι να πας κόντρα σε ένα πρόγραμμα που έχει σταθερό. Είτε δουλειά, είτε διατροφής, είτε υποχρεώσεων, είτε οτιδήποτε. Μία αμαρτία είπα... που πρέπει να πας το πρωί στη δουλειά μετά από ξενύχτη. Δεν είναι αμαρτία, αυτό είναι καταναγκαστικό έργο. Αυτό δεν είναι αμαρτία, αλλά είναι καταναγκαστικό. Συμφωνούμε πολύ. Επίσης έχουμε πολύ χαρακτηριστικές εντάσεις. Θα δούμε και το Σαββατοκύριακο από την ειδησιογραφία το τι θα προκύψει και το τι θα γίνει. Έχουμε μία... κυκλοθυμία στα συναισθήματα πολλών φίλων και κυρίως είναι εκτεθειμένοι οι καρκίνοι, οι εγώκεροι, οι κρύοι και οι ζυγοί. Έχουμε επίσης ευκαιρίες δραπέτευσης για ποιους, για
τους διδύμους, για τους ζυγούς, για τους λέοντες, τους υδροχώους και αρκετά και για τους τοξότες. Δραπετεύουν αυτοί. Δραπετεύουν και ταξιδεύουν το Σαββατοκύριακο. Άρα ξαναγυρίζουν. Το Σαββατοκύριακο όμως είναι λίγο στριμμένο. Θέλει προσοχή. Προσοχή στους οι οδηγοί να προσέχουν. Αυτοί που κάνουν θαλάσσια σπορ και έχουν πάρει πολύ ψηλά τον αμανέ, και αυτοί να προσέχουν. Ο άνεμος θα έχει ευνηδιασμούς και ο καιρός επίσης. Και γενικότερα αυτοί που είναι πολύ ερωτοχτυπημένοι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι εξαιρετικά ερωτοχτυπημένοι και δεν το δηλώνουν. Ντρέπονται ή φοβούνται. Διότι ξέρεις τον έρωτα, ο φόβος της απόρριψης είναι πολύ άγριο συνέστημα. Λοιπόν, και επειδή αυτό το τριήμερο είναι σημαντικό για τα ερωτικά, ναι, πρέπει οι περισσότεροι που είναι τολμηροί να κάνουν μία ανοίξη, να κάνουν, πολλές φορές λένε, πώς να το πω, με ένα συμβολικό τρόπο. Δεν είναι ανάγκη να πας κατευθείαν επάνω να το πεις. Θα το εξηγήσεις, θα καλέσεις μία φίλη για φαγητό, θα έχεις. Είναι θέμα φαντασίας και θέμα ελιγμού. Είναι θέμα ελιγμού, αυτό μου άρεσε. Το θέμα ελιγμού. Κώσταν λέει ελιγμό, ξέρεις τι εννοεί. Λοιπόν, τι άλλο θέλετε να με ρωτήσετε, μια και λέμε πολλά αυτή την εποχή και θα πούμε και τις επόμενες μέρες. Το καλοκαίρι αυτό ευνοεί τους έρωτες. Το καλοκαίρι αυτό ευνοεί τους έρωτες με ποια έννοια? Ότι οι έρωτες αυτού του καλοκαιριού, οι έρωτες αυτού του καλοκαιριού θα έχουν μία έκπληξη ή θα έχουν μία συνέπεια. Και εγώ θα σου πω ότι αυτό το καλοκαίρι θα αποδειχτεί ότι τα λύτρα της Αφροδίτης είναι ακριβά. Υπάρχει μία φράση που λέει «Τα λύτρα της Αφροδίτης είναι ακριβά». Και κυρίως οι έρωτες που θα είναι ενδιαφέροντες θα είναι οι ανέφικτοι. Π.χ. να ερωτευτείς τη γυναίκα του φίλου σου. Τέτοια λέγε πρωί-πρωί, να κάψουμε τα σπίτια. Γιατί έχει συμβεί αυτό. Να είσαι, ας πούμε, ερωτευμένος με τη γυναίκα του φίλου σου πλατωνικά. Ναι, αυτό δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Αλλά νομίζω, είναι γιατί είναι, νομίζω πρέπει να είναι, ναι, τρομερό μαρτύριο. Κατάλαβες. Λοιπόν, τέτοιου είδους πράγματα ενδέχεται να ενσκύψουν. Βέβαια, έχουμε με αφετηρία τον Αύγουστο τις συμπτώσεις και τις συγκυρίες. Πάντα το καλοκαίρι έχει μία αύξηση των ευκαιριών, είτε γιατί είναι οι διακοπές, είτε γιατί είναι η γύμνια, είτε γιατί είναι η θάλασσα και ο ήλιος, είτε γιατί η ίδια η εποχή βοηθάει, ευδοκιμεί αυτές τις ιστορίες. Και τα ζώδια με τις περισσότερες προοπτικές, το έχουμε πει και στο παρελθόν, το ξαναυπενθυμίζουμε και σήμερα, είναι οι τοξότες, οι δίδυμοι, οι κρύοι, οι ζυγοί, οι λέοντες, οι υδροχώοι, και ακολουθούν πιο διακριτικά οι ιχθύοι, οι καρκίνοι και οι σκορπιοί. Αυτές είναι οι ζωδιακές ομάδες που είτε θα τολμήσουν λίγο ή πολύ, είτε θα εκτεθούν από τις συγκυρίες. Και ποιοι, δεν με ρωτάς, θα είναι οι δίγαμοι. Μονόγαμοι προς το παρόν. Μην το πάμε στο δίγαμοι. Το έχουμε. Το πήγαμε πολύ μακριά το θέμα. Είπαμε μια φορά. Δύο, άντε. Συνήθως τα ζώδια του νερού ενδείκνυνται να έχουν μία διπλή τάση. Οι ιχθύοι, οι καρκίνοι και οι σκορπιοί, χωρίς να νιώθουν ότι κάνουν απιστία, μπορούν να εκφραστούν το ίδιο θετικά, ναι, σε δύο διαφορετικούς ανθρώπους. Διότι υπάρχει και μία φράση που συνήθως λένε οι σεξολόγοι και οι ψυχολόγοι, ότι το ανθρώπινο γένος είναι κατά βάθος πολυγαμικό. Αλλά εκείνο το οποίο θα χαρακτηρίσει αυτή την εποχή είναι το φλερτ και η ευκολία ή η άνεση στην προσέγγιση. Ναι. Και δεν μου λες, με τους κρύους τι γίνεται που έχω έναν φίλο κρύο και με έχει ταράξει? Να του πούμε τι θα γίνει. Ναι. Οι κρύοι... Όχι, να πάμε να πούμε αναλυτικά. Βεβαίως. Και να ξεκινήσουμε με τους κρύους. Καταρχάς, οι κρύοι θα πρέπει να προσέξουν τις ατασταλίες τις ερωτικές, ναι, γιατί κινδυνεύουν ή να κακοποιηθούν ψυχολογικά ή να εκτεθούν κοινωνικά. Ναι, μεν έχουν την ευκαιρία της ανανέωσης και την τύχη του να περάσουν όμορφα, αλλά οι κρύοι πάντα αυτό που ζουν το καλοκαίρι δεν είναι εύκολο να το συνεχίσουν το φθινόπωρο. Αντίθετα, αυτοί οι οποίοι έχουν περισσότερη εύνοια, αλλά με τίμημα, είναι οι λέοντες στα καινούρια, είναι αρκετά οι δίδυμοι και οι ζυγοί από τα
πάνω ζώδια, από τα ζώδια του καλοκαιριού και του φθινόπωρου. Ωραία. Η Κρύη, ας πούμε, σήμερα είναι μια μέρα σημαντική. Ακόμα μια φορά θα καταπιεστούν στο στενό περιβάλλον που έχουν κάποιες ηλυμένες υποχρεώσεις με την οικογένεια, δεν πρέπει να τις αγνοήσουν. Και επίσης η Κρύη θα πρέπει να μην είναι βιαστική σε αυτά που θα δηλώσουν ή σε αυτά που θα υποσχεθούν. Έχουν, ξέρεις, μια βιασύνη η οποία τους εκθέτει εκ των υστέρων. Και τι μπορεί να πάθουν, τώρα που μου το λες, μου έρχεται η φαντασία, πώς να το πω, η έμπνευση, ότι οι Κρύοι στα ερωτικά τους ενδεχομένως να γίνουν τα εξυλαστήρια θύματα της άλλης πλευράς. Α, κατάλαβα. Να ενθουσιαστούν, να παρασυρθούν, να δοθούν ολοκληρωτικά, αλλά η άλλη πλευρά, χωρίς να το ξέρουν οι Κρύοι, να τους χρησιμοποιήσει για δικά της τερτύπια. Η Ταύρη. Οι Ταύροι είναι αυτοί που πρέπει να είναι φρόνιμοι. Οι Ταύροι είναι κάτι σαν τις τρελές αγελάδες. Διότι εκτός από Ταύρος, ο Ταύρος είναι και λίγο αγελάδα. Και είναι αλήθεια ότι οι ερωτικοί σύντροφοι ή τα ερωτικά πρότυπα, τα δέλεαρ ενός Ταύρου, θα τους παρασύρουν και θα τους τρελάνουν. Λοιπόν, οι Ταύροι θέλουν να κάνουν μία ζαβολιά ερωτική, κυρίως τον Ιούλιο. Η συμβουλή μας είναι να προσέχουν. Τα ερωτικά αυτά καθ' αυτά είναι το φόρτε τους, διότι είναι και αφροδίσιο ζώδιο και είναι από τη φύση του δυναμικό και λιγάκι του αρέσει να επιδεικνύει την άνεση που έχει και στο φλερτ και κυριολεξία στην ολοκλήρωση της διαδικασίας. Αλλά να μην φύγει πολύ μακριά από εκεί που πρέπει να βρίσκεται. Ναι. Διότι αυτός ο περίφημος Κρόνος, ο φίλος μας ο Γκιουλέκας, ο Γκιουλέκας ο Κρόνος που λέμε, θα τους τιμωρήσει και κυρίως τον Αύγουστο ενδεχομένως να τους κόψει και τα πόδια. Αν τους πιάσουν λάθρα να βρίσκονται κάπου. Πολύ διγαμία βλέπω το καλοκαίρι. Πολλές ατασταλίες βλέπω λοιπόν, το καλοκαίρι. Λοιπόν, οι Ταύροι ωστόσο θα περάσουν ένα συμπαθητικό. Εγώ δηλαδή παντρεύτηκα σε λάθος εποχή. Καθόλου. Πολύ ωραίος ο Ιούνιος, είπαμε. Μα όλοι οι άλλοι θα γίνεται το και εγώ θα είμαι έξω από αυτή τη στιγμή. Δεν χρειάζεται. Εσύ θα είσαι εκεί που πρέπει να είσαι. Γιατί και εσύ έχεις επιρροή από τον Ταύρο. Ναι. Γιατί και εσύ είσαι στην ομάδα των ζωδίων που πρέπει να είναι πειθαρχημένοι και φρόνιμοι, αυτοελεγχόμενοι. Ναι. Πάλι εγώ την πληρώνω. Εγώ θα είμαι φρόνιμη, όλοι οι άλλοι θα ξεσαλώσουν. Ωραία τα λες. Οι υδροχόοι έτσι κι αλλιώς θα είναι πιο συμμαζεμένοι εκ των πραγμάτων και από διάθεση. Αυτοί που θα ξεσαλώσουν πιο πολύ είναι οι λέοντες. Εκείνοι έχουν την Αφροδίτη. Ένα μεγάλο διάστημα ο πλανήτης Αφροδίτη, το πιο φωτεινό άστρο που βλέπουμε το βράδυ στον ουρανό, θα είναι εγκατεστημένο στο ζώδιο του λέοντα. Ωραία, τώρα σε ποιο ζώδιο είμαστε? Στον Ταύρο. Στον Ταύρο. Και λέμε ότι το τρίμερο θα είναι συμπαθητικό, έχουν ευχάριστες εξελίξεις και έχουν και διάφορα... Αρκετά. Έχουν και πράγματα που θα τους δώσουν και έμπνευση και ευκαιρία. Και κυρίως ευνοούνται στα σύντομα μικρά ταξίδια και στις ωραίες νυχτερινές διασκεδάσεις με παρέες της αρέσκειάς τους. Να, και κάτι καλό για τους Ταύρους στο εγγύς μέλλον. Στο τρέχον παρόν. Να την ξαναβάλεις, λέμε, την περούκα. Γιατί σου πηγαίνει. Έτσι, είμαστε υπό την επίρρεια του πάρτι τώρα εμείς και έχουμε τρελαθεί. Βάζουμε, βγάζουμε. Εμένα μου αρέσει έτσι περισσότερο. Μποντέρεκ. Η Μποντέρεκ. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Για τους δίδυμους, οι οποίοι έχουν ένα μέτριο τριήμερο, κυρίως ένα φορτωμένο πρόγραμμα σήμερα Παρασκευή και ένα συμπαθητικό Σαββατοκύριακο, όχι όμως τόσο όσο θα το θέλανε. Η στροφή θα γίνει προς το καλύτερο μετά τις 4 Ιουλίου. Εν πάση περιπτώσει, φίλοι, οικογενειακοί παράγοντες και κοινωνικές υποχρεώσεις θα καλύψουν τον περισσότερο χρόνο του τριήμερου μέχρι τη Δευτέρα. Οι καρκίνοι, οι οποίοι έχουν αρχίσει πρώτοι να γιορτάζουν τα γενέθλιά τους και είναι η εποχή που γίνονται οι πρωταγωνιστές της φάσης αυτής, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα τους δοθεί μια ευκαιρία να κάνουν μία ανανέωση ή μία ανακαίνιση άλλοι στο σπίτι και άλλοι στη δουλειά. Κλείνουν ένα δύσκολο θέμα αυτές τις μέρες που τους απασχόλησε για 2 μήνες, προφανώς με το στενό τους περιβάλλον και συγκριτικά με τα άλλα ζώδια τους δίνεται η ευκαιρία να πάρουν πρωτοβουλίες οι οποίες θα πιάσουν τόπο. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα έχουν και φιλικό και ερωτικό χαρακτήρα.
Και μην ξεχνάμε ότι ο καρκίνος θεωρείται ένα από τα πιο λιμπιντικά ερωτικά δυναμικά ζώδια. Το οποίο και αυτό θα επιστρατευτεί από την Αφροδίτη για να αποδειχτεί και χρήσιμο το ίδιο προς τους άλλους, αλλά και να κάνει τις γνωστές διακριτικές του επενδύσεις. Γιατί ο έρωτας παίζει σημαντικό ρόλο. Ξέρεις, πολλοί καρκίνοι και εγώκεροι έχουν ένα άλλο. Έχουν ένα υποσχόμενο χαμόγελο. Που σημαίνει άνδρες και γυναίκες πάντα το ερωτικό στοιχείο, όχι το σεξιστικό, το ερωτικό, τον ερωτισμό, τον πλασάρουν ή τον σερβίρουν σαν μέσον δημοτικότητας. Ναι, ναι. Ξέρουν ότι αρέσουν και ρίχνουν τα δίχτυα. Ναι, 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 μπράβο. Λοιπόν, κάτι τέτοιο συμβαίνει ειδικά με τους καρκίνους αυτές τις μέρες και πιάνουν και αρκετά λαβράκια. Έχουν έλλειψη αέρια. Ναι. Και προχωράμε στους φίλους λέοντες που είναι οι κυρίως οι πρωταγωνιστές του καλοκαιριού και είναι αυτοί οι οποίοι έχουν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα, αλλά αν δεν προσέξουν θα πληρώσουν πολύ ακριβά λίτρα. Είπαμε, τα λίτρα της Αφροδίτης είναι ακριβά. Και κυρίως πρέπει να προσέχουν τις κινήσεις τους στις αρχές Ιουλίου και στις αρχές Αυγούστου. Εκεί είναι πιο εκτεθειμένοι σε κινδύνους μη ορατούς. Ωστόσο, το τριήμερο τους ευνοεί να μετακινηθούν, να διαπραγματευτούν υποθέσεις, να κλείσουν εκκρεμότητες, μην ξεχνάμε και το τέλος του Ιουνίου, λογαριασμοί και τα σχετικά, και να δουν ανθρώπους που τους έχουν λίγο αμελήσει. Και προχωράμε στους παρθένους, οι οποίοι είναι η συντηρητική, αλλά εκείνη που τους αρέσει η ταλαιπωρία στον έρωτα. Ναι. Είναι το τράβαμε και ας κλαίω. Αυτό βγαίνει πολύ χαρακτηριστικά στον παρθένο. Και ειδικά αυτή η εποχή είναι λίγο αμφιταλαντευόμενη αν πρέπει να ενδώσουν σε κάτι καινούριο ή να γυρίσουν σε κάτι παλιό. Εγώ θα τους συμβούλευα να ακολουθήσουν τη φωνή του ενστίκτου και να μην έχουν εκείνες τις αναστολές οι οποίες... Κοίτα με τι προσοχή σε κοιτάζει. Η κούκλα. Μια κούκλα στα ροζ, η Τάνια η Καψάλη. Δεν μπορεί ο σκηνοθέτης να την πάρει τώρα και είναι εκτός πλατό. Να τη δούμε μέσα στα ροζ. Οι οποίοι παρθένοι... Ότι ως τρελή ήρθα να πω ένα γεια στην Κατερίνα. Ναι. Και άρχισα να μιλάς για παρθένο. Ένα λεπτό, παιδιά, να ακούσω να πω. Ως τρελή και ως κούκλα. Ναι, καλά, στην Κατερίνα μου. Κοίτα τι ωραία μαυρισμένη με τα ροζ. Είμαι μακιγιάριστη, συγγνώμη, πώς βγαίνω έτσι. Ναι, για να δω, ναι, είσαι χάλια, αγάπη μου. Γιατί κυκλοφορείς εσύ, δεν πρέπει. Τόσο άσχημη γυναίκα. Μιλάω για τις αναστολές και για την ανάγκη να ταλαιπωρηθούν για να εξιταριστούν. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. 12 Ιουλίου, Κατερίνα μου, επιτέλους κάνουμε πρεμιέρα στο Νετρίνο. Βγαίνει στους κινηματογράφους. Άντε πια αυτό το Νετρίνο βγαίνει. Και τώρα γι' αυτό βρέθηκα εδώ. Πόσα είμαστε 12 Ιουλίου εκεί. Ωραία. Καλά. Ο Ιούλιος ευνοεί τα θέματα της τέχνης, τα θέματα του showbiz, τα θέματα της καλλιτεχνικής έκφρασης. Ναι. Γενικά ο Ιούλιος. Θα το θέω, Κατερινάκι μου. Το καλοκαίρι έχει κάποιες δύσκολες φάσεις, αλλά όχι υποχρεωτικά καταστροφικές. Δοκιμάζει πόσο μπορούμε να υπομείνουμε κάποιες δύσκολες καταστάσεις ή πόσο πρέπει ή μπορούμε να ανεχτούμε κάποιους δύσκολους συνανθρώπους μας. Εντάξει, η Τάνια θα τα πάει μια χαρά. Τώρα σου έδωσα εγώ το μήνυμα, εσύ το πήρες και ανάλογα... Έχουμε περάσει και χειρότερα. Λοιπόν, τι να κάνω τώρα, να φύγω, να μείνω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, γιατί δεν κάθεσαι, πού θα πας, πού θα βρεις χειρότερα από εδώ και θα φύγεις. Πού είναι η Κατερίνα, της δώσε ένα φιλί. Α, δεν μπορεί να φύγει τώρα, κλείσανε οι πόρτες. Τι να κάνω. Κλείσανε οι πόρτες. Κλείσε το φορητό, είναι αυτό. Τι είναι αυτό, για να. Κρατάω το μικρόφωνο. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Να απαντήσω εγώ, αλλά να κάνουμε φάρσα. Γιατί. Λέγεται. Δεν. Περίμενε. Ένα καινούριο που μου δώσατε. Λέγεται. Πώς ανοίγει. Σαν πως ξέρω, τώρα μου το δώσανε. Για δες. Λέγεται. Ναι. Σίγουρα από εδώ ανοίγει. Ξέρω εγώ. Παιδιά θα μας δίνουν, διακόψαμε τα ζώδια. Καθόλου, καθόλου, κάνουμε ένα break. Πώς γίνεται αυτό. Λέγεται. Ναι, την Τάνια θέλετε. Α, δεν μπορεί τώρα. Γιατί. Είναι γιατί είναι σε ζωντανή εκπομπή, στον αέρα. Τώρα θα το κλείσουμε το φορητό. Ακούει. Ποιον ακούει, ποιο ζώδιο θες να μάθεις. Παρθένος. Την Παρθένο ακούει, δεν μπορούμε τώρα. Θα σας πάρουμε μετά, χαίρετε. Κλείσε το φορητό. Το έκλεισε. Έκλεισε. Ωραία, πάμε τα ζώδια. Κράτα το μικρόφωνο. Τελειώσαμε την Παρθένο. Εσύ είσαι Παρθένος, δεν είσαι. Παρθένος, ναι. Συμφωνείς με την ταλαιπωρία. Εντάξει. Εντάξει.
Είσαι έτοιμη να κάνεις μια καινοτομία στη ζωή σου, ερωτική αυτό το καλοκαίρι, αλλά μικρής διάρκειας? Πάντα. Μπράβο. Ψυχολογικά να ετοιμαστείς για μια επαγγελματική επιτυχία η οποία θα έχει συνέχεια το φθινόπωρο και η οποία σε οδηγεί σε ένα πολύ ένδοξο διάστημα άνοιξη 2000. Ίσως είναι το πιο τυχερό διάστημα για το ζώδιο της Παρθένου όπως και για το ζώδιο του Εγώκερο. Η επόμενη άνοιξη. Και κυρίως, μια και έτυχε και είσαι εδώ επισκέπτρια και ήρθες να μας πεις το καλημέρα, να πούμε και για όσους ανήκουν σε αυτό το ζώδιο ότι το 99 είναι χρονιά προετοιμασίας μαζί και καθαρίσεων. Άρα, μεταξύ των άλλων, αυτό το καλοκαίρι ξεκαθάρισε και πέταξε στα απορρίμματα οτιδήποτε δεν χρειάζεται να το κουβελάς μαζί σου. Μαύρες σακούλες σκουπιδιών, ξέρεις, βάλ τα μέσα και τελείωσε. Αλλά αυτό θέλει πολύ σκέψη. Οτιδήποτε δεν χρειάζεται πλέον να είναι μέσα στα προσωπικά σου ενδιαφέροντα. Έχει αρχίσει ήδη να γίνεται αυτό. Μπράβο. Έχει αρχίσει ήδη να γίνεται αυτό. Λοιπόν, το άγχος με το μικρό. Προχωράμε στον ζυγό, ο οποίος είναι ο σχετικά ευνοούμενος αυτών των ημερών, αλλά προτού μπει σε καλύτερο στάδιο πρέπει να ξεκαθαρίσει, όπως και η Παρθένος, τις εκκρεμότητες και τα λάθη τα οποία έχει κάνει το τελευταίο διάστημα. Εκείνο το οποίο, εκείνο το οποίο πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένος είναι ο τομέας ο επαγγελματικός, διότι βιάζεται να φύγει διακοπές ο ζυγός, ενώ τον επιστρατεύουν υποχρεώσεις. Δεν πρέπει να τις αγνοήσει και δεν πρέπει να τις αθετήσει. Επίσης, ο ζυγός έχει μία αρκετά καλή τύχη στα ερωτικά και στις επιτρεπτές αμαρτίες. Δεν θέλω να σε επηρεάσω, αλλά σήμερα έχει πολύ αμαρτία η εκπομπή. Είναι η μέρα η οποία έχει μια ένταση στη συναισθηματική επιτυχία. Μέσα στην αμαρτία είμαστε, μέσα στη διγαμία, μέσα στο τσιλιμπούρδισμα, όλα αυτά είναι σήμερα. Και πού να δεις που θα κάνουμε τα βίτσια και τις αρετές την επόμενη εβδομάδα. Ακούμε. Με την καλή έννοια, την ποιητική, τη λογοτεχνική. Πάντως είναι γεγονός ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που έχει τη δυνατότητα να έχει τηλεόραση και να μην βλέπει την ώρα σου. Να μην σε βλέπει την ώρα που λέει ζώδια. Mm. Όλοι δηλαδή καθόμαστε με το στόμα ανοιχτό έτσι. Όχι, παιδιά, νομίζω πολύ μεγάλη ότι προσοχή. Η ποσότητα των συνδυασμών των άστρων μου δίνει την ευκαιρία της χρήσης της γλώσσας μας, που είναι για μένα η πιο μελωδικά μαθηματική γλώσσα του κόσμου, η ελληνική, γι' αυτό και θέλουν να την πολεμήσουν και την πολεμούν. Και ξέρεις, θα είναι κάνει φοβερά quiz, δηλαδή λέει ας πούμε ποιο ρήμα αναλογεί στο κάθε ζώδιο. Ή ξέρω εγώ τι πρέπει να προσέχουν ή τι δεν πρέπει να προσέχουν. Να το παρακολουθώ. Είναι καταπληκτικό. Εμείς ξεκινάμε γυρίσματα γύρω στις 12 το μεσημέρι, οπότε κάθε μέρα σε παρακολουθώ. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Προϋπόθεση. Κοίταξε, εγώ νομίζω, μία παρένθεση, ότι πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν το αντικείμενο, αλλά έχουν δυσχέρεια στην έκφραση ή στο λεξιλόγιο. Και έχουν ένα φόβο να βάλουν φαντασία και τόλμη στην περιγραφή. Η έκφραση, η περιγραφή και η φαντασία στην αστρολογία είναι μεγάλη προϋπόθεση, όπως και στα μαθηματικά. Αν δεν έχεις ανοιχτό μυαλό και εφάνταστο, δεν μπορείς να λύσεις δύσκολες εξώσεις. Σωστό. Λοιπόν, οι ζυγοί, τους επιτρέπονται τα τσιλιπουρδίσματα, αλλά με καλή οπισθοφυλακή, δηλαδή κάποιος να τους προσέχει ή να κρατάει τσίλιες που λέμε. Και φυσικά αυτό το οποίο θα κάνουν να μην προκαλέσει πόνο ή δυστυχία σε άλλους συνανθρώπους τους. Υπάρχει και ο πλατωνικός έρωτας, υπάρχει και το φλερτ, υπάρχει και η απλή συντροφιά. Δεν είναι ανάγκη να γίνουν ακραίες καταστάσεις. Και προχωράμε στο φιλικό ζώδιο του Σκορπιού. Εγώ έχω δύο κυρίες Σκορπιούς. Εμένα γιατί με κοιτάς? Αυτό πιάνω το Σκορπιό θα γίνει. Σε βλέπει και η Ελένη, φίλη μου από το σπίτι που είναι σκορπίνα. Πρόσεξε και μου λέει, μα καλά, με τι γίνεται με το Σκορπιό? Εγώ τους αγαπώ τους σκορπιούς. Όχι, ξέρεις τι γίνεται. Μια χαρά είναι άνθρωποι. Μια ιστορία που βγήκε από μόνη της, διότι σε κάποιο ζώδιο πρέπει να κάνουμε μια στάση. Να πάρουμε μια αναπνοή. Να συγκροτηθούμε. Και η Κατερίνα, γιατί κάνει πάντα στάση όμως το Σκορπιό? Πάντα κάτι λέει. Όχι, δεν είναι στους ζυγούς κάνω εγώ. Στους ζυγούς κάνει. Ναι. Εγώ από μόνος μου δημιουργήθηκε. Αυτός με έχει βάλει στο παιχνίδι. Αυτός φταίει. Έχει δίκιο. Μα συγγνώμη. Λέει, και τώρα φτάνουμε στο φιλικό του Σκορπιού. Και με κοιτάς μία ώρα. Τι να κάνω κι εγώ. Λέω.
Λέμε όμως και για άλλα ζώδια. Λέμε για τους ιχθύς, λέμε για τους σταύρους, λέμε για τους υδροχώους. Αλλά μας κόλλησε λίγο ο Σκορπιός, τέλος πάντων. Λοιπόν, τι κάνουν αυτοί τώρα, είναι καλά? Οι Σκορπιοί αυτήν την εποχή είναι καλά. Άτε, είναι, έχουν λιγάκι, δηλαδή μετά το άνοιγμα του παράθυρου, άνοιξε και η πόρτα. Ωραία. Λοιπόν, επί 15 μέρες βλέπανε τη θέα από ένα παράθυρο. Τώρα έχει ανοίξει μία πόρτα και μπορούν να βγουν έξω από το χώρο που ήταν στριμωγμένοι και να προχωρήσουν στο περιβάλλον το οποίο το έβλεπαν εδώ και καιρό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορούν να επεκτείνουν τις προσπάθειές τους και να έχουν αποτέλεσμα. Είτε αυτό είναι η δουλειά, είτε είναι η διεκδίκηση μιας υπόθεσης ή μιας καρδιάς, είτε είναι η επέκταση, γιατί είναι και λίγο χωροκατακτητική όπως είναι η καρκίνη. Τα ζώδια του νερού, λόγω του νερού, μόλις δουν χώρο, πλημμυρίζουν, μπουκάρουν, περνούν μέσα. Διότι το νερό παίρνει το σχήμα ανάλογα με το εύρος του δοχείου ή του χώρου που βρίσκεται ή που μπορεί να διεισδύσει. Και τα ζώδια του νερού έχουν την ικανότητα της διείσδυσης και της κατάκτησης πιο εύκολα από τα άλλα. Έτσι λοιπόν και οι Σκορπιοί έχουν μια ευκαιρία στα ερωτικά και στα κοινωνικά και στα επαγγελματικά να επεκταθούν, αλλά καλό θα είναι να ρωτούν και αυτούς οι οποίοι θα... Μένουν στο χώρο. Ναι, μένουν στο χώρο, δηλαδή όχι ερήμην των άλλων και να ρωτάμε και λίγο τον ξενοδόχο που λέμε. Και προχωράμε στον τοξότη, ο οποίος έχει λίγο περίεργο τριήμερο και επίσης μία δύσκολη σχετικά μέρα σήμερα. Θα πρέπει να προσέξει πολύ τις ψυχολογικές του διακυμάνσεις και κάποιες έκτακτες ανάγκες με τα οικονομικά, μαζί με υποχρεώσεις που θα του αλλάξουν το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου και τις οποίες δεν πρέπει να τις διώξει ή δεν πρέπει να δυσαρεστήσει κοινωνικούς παράγοντες που θα τον μπλοκάρουν ξαφνικά. Και φτάσαμε στο ζώδιο του Εγώκερο, που επίσης είναι σημαντικό. Η μαμά μου. Και μία φίλη μου. Είναι η καθεαυτού ατάκα. Λέω εγώ, η μαμά μου, λέει η Μαρία και η Μέρη. Λοιπόν, οι Εγώκεροι αυτό το τριήμερο έχετε όλες τις πιθανότητες να περάσετε καλύτερα από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, αρκεί να γίνετε πιο τολμηροί ή να βρείτε τις κατάλληλες λέξεις για να σερβίρετε αυτό που θέλετε. Πάλι θα μιλάμε. Τις κατάλληλες λέξεις για να σερβίρετε αυτό που θέλετε. Διότι όλη αυτή η περηφάνεια και το εσωτερικό μελό, γιατί εγώ και είσαστε, είσαστε σαν τα παιδιά που αγαπούν το Λούνα Πάρκ, αλλά δεν το ομολογούν. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι είσαστε μελό άτομα. Ότι θέλετε την τρυφερή στιγμή, θέλετε το ρομάντζο, θέλετε την ωραία μουσική, γι' αυτό ακούτε και ορισμένα είδη μουσικής, αλλά δεν το παραδέχεστε ή δεν το εξομολογήσετε άνετα. Λοιπόν, επειδή πλησιάζουμε σε μία πανσέλινο εν ώψη της Δευτέρας που έρχεται και θα κάνουμε και τη Δευτέρα ειδική εκπομπή για την πανσέλινο, είναι η πρώτη του καλοκαιριού, η οποία είναι η προειδοποίηση για αυτά που θα ακολουθήσουν και εμείς θα ξορκίσουμε τις κακές προφητείες. Θα χορέψουμε εδώ κανένα χορό τίποτα? Όχι, θα πούμε, εγώ θα ξορκίσω. Κάτι μάγισσες που χορεύουν στα έργα. Θα ξορκίσουμε με τη μεταφορική έννοια. Εσείς εδώ θα χορέψετε. Με τις ξορκίσουμε τα πνεύματα. Ναι. Εγώ θα πω την καλή πλευρά του καλοκαιριού, διότι δεν είναι τόσο καταστροφικό όσο το έχουν παρουσιάσει, διότι η καταστροφή, η άρνηση έχει μεγαλύτερη εμπορική απήχηση και αποτέλεσμα. Ωραία. Και μην ξεχνάμε ότι το 2000, εκείνο το οποίο θα είναι πιο χαρακτηριστικό, θα είναι η εμπορευματοποίησή του και όχι τα φοβερά και τα τρομερά γεγονότα που λένε διάφοροι ότι θα συμβούν. Ωραία. Λοιπόν, οι Εγώκεροι έχουν και αυτοί περισσότερο επιτυχία στις σχέσεις τους, στο άλλο φύλλο, στη διασκέδαση ή και σε αυτοσχέδιες μικρές εκδρομούλες. Και καλό θα είναι να τις επιχειρήσουν. Και φτάσαμε στον υδροχό. Άλλο κοίταγμα εδώ. Άλλο κοίταγμα. Οι υδροχόοι δεν είναι τόσο στα δικά σας μέτρα και σταθμά ούτε η μέρα ούτε το Σαββατοκύριακο, είναι περισσότερο κατάλληλη περίοδος να αποστασιοποιηθείτε. Είχα σκοπό να πέσω σήμερα για ύπνο και να ξυπνήσω την Κυριακή το βράδυ. Λοιπόν, ωστόσο το Σάββατο αποκλείεται να μείνεις μακριά